Χθες ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε ότι σε 8 μήνες ο φράχτης επιτέλους θα είναι έτοιμος. Πιστεύετε ότι με την ολοκλήρωση του φράχτη θα καταφέρουμε να εξομαλυνθεί κάπως η κατάσταση και η ένταση που υπάρχει στα ελληνοτουρκικά χερσαία σύνορα? Κοιτάξτε να δείτε, ο φράχτης, ο οποίος θα κατασκευαστεί σε 8 μήνες στο νότιο κομμάτι του Εύρου, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μέσο διευκόλυνσης για την δουλειά μας. Θα βοηθήσει πάρα πολύ για τη φύλαξη των σύνορων της χώρας σε αυτό το κομμάτι, το νότιο κομμάτι, το οποίο στην περίοδο της κρίσης που είχαμε το Μεσοδικού ήταν ένα κομμάτι το οποίο διχόμασταν πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Και θα ήθελα να σταθώ και στο κομμάτι του φράχτη του Καστανένου, όπου και εκεί γίνονται πάρα πολλές εργασίες, επαναδιορθώσεις, και ήταν ο φράχτης ο οποίος κράτησε όλη αυτή την εισβολή όλων αυτών των ανθρώπων από την πλευρά της Τουρκίας, ο οποίος τους διαχέτευε συνεχώς. Το Μάρτιο θυμόμαστε όλοι τα επεισόδια που είχαν σημειωθεί, που είχαμε την μαζική απόπειρα εισόδου από την Τουρκία. Πώς είναι σήμερα η κατάσταση, είναι καλύτερη σε σύγκριση με το Μάρτιο? Κοιτάξτε να δείτε, το έπος των Καστανέων τελείωσε. Είχαμε γίνει κακή ονή ότι θα ζήσουμε μια τέτοια κρίση. Μπορεί να ζήσουμε και μια τέτοια κρίση και στο μέλλον, καθώς οι ροές δεν σταματούν εδώ στον Εύρο. Το τελευταίο διάστημα έχουμε μια έξαρση όλων αυτών των ροών. Από τη δική μας πλευρά, αυτό που ζητούμε, ό,τι μπορούμε κάνουμε το καλύτερο για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα σύνορά μας ζωντανά, τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζωντανά. Από τη δική μας πλευρά ζητούμε να γίνουν γρηγορότερα βήματα που αφορούν τον ηλεκτροτεχνικό μας εξοπλισμό, όπως έχουν γίνει βήματα, όπως έχουν αναγγελθεί έργα, όπως είναι αυτό το φράχτη, όπως είναι το σύστημα επιτήρησης θερμικών καμερών, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, το ακούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και επιτέλους έχει πάρει και αυτό, θα έλεγα, τη γραμμή του για να γίνει. Πιστεύω ότι με όλα αυτά τα έργα και με τους νέους σύνοριακούς φύλακες που αρχές του μήνα θα έρθουν στις υπηρεσίες μας, θα έρθουν στο στίβο μάχης εκεί για να κάνουν την πρακτική τους, τα πράγματα για τη φύλαξη των σύνορων της χώρας θα γίνουν ακόμα πιο καλύτερα. Επειδή μιλήσατε για έξαρση στην απόπειρα εισόδου, πιστεύετε ότι είναι κάτι οργανωμένο ή είναι αυθόρμητο? Πάντα τέτοιο καιρό είχαμε αυξημένες ροές. Δεν είναι κάτι οργανωμένο μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τα κυκλώματα ξεκινούν μέσα από την Τουρκία, το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Εκεί πρέπει να χτυπηθούν όλοι αυτοί οι εγκληματίες, εκεί πρέπει να χτυπηθούν. Η κυβέρνησή μας μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την γείτονα χώρα, όσο μπορεί να συνεργαστεί η γείτονα χώρα, εκεί πρέπει να χτυπήσουμε όλα αυτά τα κυκλώματα των κινητών που στέλνουν όλες αυτές τις αθώες ψυχές, καθώς και το τελευταίο διάστημα έχουμε και πάρα πολλά δυστυχήματα στην περιοχή μας, χωρίς να καταδιώκουμε, χωρίς να ακολουθούμε πάρα πολλά αυτοκίνητα με διακινητές. Έχουμε με αποτέλεσμα να έχουμε, όπως είπα και πριν, δυστυχήματα χάνοντας αθώες ψυχές. Κύριε Γιαλαμά, επειδή είστε ακρίτας και επειδή οι ελληνοτουρκικές σχέσεις αυτή τη στιγμή δεν βρίσκονται στο καλύτερο δυνατό επίπεδο, θα ήθελα να μας μεταφέρετε ποιο είναι το κλίμα, ποιο είναι το φρόνημα και των κατοίκων της περιοχής, αλλά και των συναδέλφων σας, των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Προσωπικά, εγώ είμαι 22 χρόνια στο ποντάμι. 22 χρόνια στο ποντάμι, συνεχώς βλέπουμε προκλήσεις από την γείτονα αγορά. Το τελευταίο διάστημα, από το Μάρτιο και μετά, έχουν κλιμακωθεί πάρα πολλές τέτοιες προκλήσεις κάτω στο ποντάμι. Η δική μας η απάντηση είναι η ψυχραιμία, αποφασιστικότητα και κάνουμε τη δουλειά μας, αυτό πρέπει να κάνουμε. Εδώ πάνω στον Εύρο είμαστε μαθημένοι. Ο Εύρος έμεινε πραγματικά όρθιος με τη στήριξη όλης της Ελλάδας, των απανταχού Ελλήνων, των συνοροφυλάκων, των Ελλήνων αστυνομικών, των ενόπλων δυνάμεων, και με αυτή όλη τη δύναμη και με όλο αυτό το ηθικό συνεχίζουμε να μπορέσουμε να κάνουμε τα σύνορά μας ακόμα πιο δυνατά, τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι πολύ σωστά φυλαγμένα. Και νομίζω και οι ένοπλες δυνάμεις επιτελούν ένα εξαιρετικό έργο στην περιοχή και η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων έχει επισκεφτεί πάρα πολλές φορές τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Ήθελα λίγο να μας πείτε για τις προδιαγραφές αυτού του φράχτη, γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει ακριβώς σε ποια απόσταση ο φράχτης θα είναι από την Μεθόριο. Να σας πω την αλήθεια, και εγώ δεν γνωρίζω ακριβώς τις προδιαγραφές. Θα είναι πολύ κοντά από ό,τι γνωρίζω και σε σημεία τα οποία, όπως είπα και πριν τον Μάρτιο, είχαμε πάρα πολλές μαζικές, θα έλεγα, εισβολή όλων αυτών να προσπαθήσουν να περάσουν στο ελληνικό έδαφος. Νομίζω ότι οι προδιαγραφές θα είναι τέτοιες που, όπως είπα,
θα μπορέσουμε να κάνουμε πάρα πολύ σωστά την δουλειά μας και σε εκείνο το κομμάτι θα υπάρξει σωστή φύλαξη των συνόρων μας.